Πρέπει να πούμε ότι ένα αντίστοιχο νούμερο αφορά και τις ιδιωτικές δαπάνες. Στην Ελλάδα οι ιδιωτικές δαπάνες είναι οι υψηλότερες από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι στο 3,5% το ΕΠ, ενώ ο μέρος ο όρος των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία είναι στο 1%. Αυτό επιβεβαιώνει αυτό που το δικαστικό κίνημα της υγείας λέει για αρκετά χρόνια από τότε που ξεκίνησαν τα μνημόνια, ότι στόχος είναι εκ των πραγμάτων να στραφεί ο κόσμος στην παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από τα νούμερα, έτσι, αλλά είναι επιβεβαιώνεται την ίδια την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες ερχόμενοι στο σύστημα υγείας. Και η κυβέρνηση χρησιμοποιεί πάρα πολύ συχνά, όχι μόνο στον χώρο της υγείας, γενικά στην πολιτική της, το επιχείρημα ότι έδωσε πρόσβαση στους ανασφάλιστους προς το σύστημα υγείας. Η πρόσβαση των ανασφάλιστων υπήρχε και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις εν μέρη. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το ολοκλήρωσε αυτό το πράγμα, αλλά ουσιαστικά η πρόσβαση που έδωσε στους ανασφάλιστους στο σύστημα υγείας είναι η ίδια πρόσβαση που είχαν και οι ασφαλισμένοι, που είναι μια ελλιπής πρόσβαση σε ελλιπείς υπηρεσίες υγείας, που αναγκάζει όλο τον κόσμο, και ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, να πηγαίνουν σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν κάποιος για να κλείσει ένα ραντεβού θα πρέπει να περιμένει 6 μήνες σε κάποιο γιατρό και έχει ανάγκη να πάει σε αυτόν τον γιατρό, καταλαβαίνουμε ότι είτε είναι ασφαλισμένος είτε είναι ανασφάλιστος, είτε θα πάει σε ιδιώτη γιατρό και θα πληρώσει, είτε θα αναγκαστεί να πάει σε απογευματινά ιατρία των νοσοκομείων, όπου και εκεί ξέρουμε πολύ καλά ότι πληρώνουν ο προϋπολογισμός του 2018, αυτά που θα δοθούν για την υγεία, ενδεχόμενα κάπου να σας ικανοποιεί? Όχι, σε καμιά περίπτωση. Ούτως ή άλλως είναι 615 εκατομμύρια μείον στον προϋπολογισμό του κράτους. Αλλά η κυβέρνηση αυτό που απαντάει και στην πρόσφατη συνάντηση που είχαμε με την πολιτική ηγεσία στην Αθήνα, αυτό που μας απάντησαν είναι ότι είναι μειωμένες οι εισφορές του κράτους προς τα νοσοκομεία, όμως θα αυξηθούν οι εισφορές από τα ασφαλιστικά ταμεία πρώτον, και δεύτερον το πιστωτικό όριο των νοσοκομείων θα παραμείνει ίδιο με πέρυσι. Και στο τέλος του χρόνου θα δοθούν αυξήσεις στο πιστωτικά όρια όπως γίνεται κάθε χρόνο. Μάλιστα. Αυτό σε καμιά περίπτωση δεν μας ικανοποιεί, γιατί δείχνει ότι ούτως ή άλλως η πολιτική η οποία ακολουθείται και έχει αποσαφινιστεί μέσα στο μακροπρόθεσμο και στο μεσοπρόθεσμο σχέδιο πολιτικής της κυβέρνησης είναι αυτή, ότι η συνεχής μείωση των δημόσιων δαπανών για την υγεία, και το ξέρουν πολύ καλά ότι ο προϋπολογισμός αντανακλά ακριβώς αυτό. Και επίσης είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και βιώνουν και ασθενείς, όπου σε κάποιες περιπτώσεις, σε πολλές περιπτώσεις τελειώνουν οι προϋπολογισμοί Οκτώβριο και πολλές φορές και από τον Αύγουστο, και αναγκάζονται οι διοικήσεις και οι εργαζόμενοι οι διοικητικοί να ρισκάρουν και να κάνουν παραγγελίες και δαπάνες πάνω από το πιστωτικό όριο, κάτι που είναι θεωρητικά παράνομο. Ένα αυτό, και δεύτερον υπάρχουν και λήψεις ειδικά σε μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας σε υλικά, και σε εμάς εδώ στην επαρχία το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν περισσεύουν χρήματα για τη συντήρηση, την κτηριακή και για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των νοσοκομείων. Εσείς εκεί στον Άγιο Νικόλαο έχετε και κάτι παραπάνω, μονάδα τεχνητού νεφρού. Ναι, εκεί καλά, είναι μια περίπτωση η οποία πραγματικά εδώ και ένα χρόνο αυτοί οι άνθρωποι δέχονται υποσχέσεις ότι θα γίνει η μεταφορά από το κτίριο θεραπευτηρίου στο χώρο του νοσοκομείου, το οποίο δεν γίνεται, και την ίδια στιγμή βιώνουν μια κατάσταση άσχημη μέσα στο χώρο που είναι η μονάδα τεχνητού νεφρού, με τις ανακοινώσεις τους. Ήδη οι νεφροπαθείς από το Σύλλογο Νεφροπαθών τα έχουν αναδείξει αυτά τα ζητήματα, όπου υπάρχουν συμφώνια που μυρίζουν μέσα στο χώρο που γίνεται η αιμοκάθραση. Κάποιες φορές εμφανίζονται ακόμα και κατσαρίδες εκεί πέρα, υπάρχει υγρασία μέσα στην αίθουσα, είναι οι καρέκλες τις οποίες κάνουν αιμοκάθαρση είναι οι πιο πολλές χαλασμένες και δεν μπορούν να κάνουν ανάκληση όταν πρέπει την ώρα της αιμοκάθαρσης, γιατί πολλές φορές πέφτει η πίεση κτλ. Είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι στην εγκατάσταση που υπάρχει σήμερα στη μονάδα τεχνητού νεφρού που στεγάζεται στο κτίριο θεραπευτηρίου, είναι πάρα πολλά, και βεβαίως και το χειρότερο είναι και η απόσταση που υπάρχει από εκεί μέχρι το νοσοκομείο, όπου για να μεταφερθεί κάποιος ασθενής που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ή που είναι στη μονάδα τεχνητού νεφρού και πρέπει να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, πρέπει να περιμένουν το
Ιράκ που πολλές φορές το ΕΚΑΒ, το μοναδικό ασθενοφόρο που έχει ο Άγιος Νικόλαος, έχει πάει στο Ηράκλειο. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι βρίσκονται να περιμένουν εκεί και μία και μία μισή και δύο ώρες για μια μεταφορά στο νοσοκομείο που η απόσταση είναι 400 μέτρα. Και βέβαια και για να πούμε μια κουβέντα. Στο νοσοκομείο από την έλλειψη των χρηματοδοτήσεων για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και για το κτηριακό, αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το μισό κτίριο του νοσοκομείου φέτος δεν θα έχει θέρμανση με το κεντρικό σύστημα κλιματισμού, το οποίο έχει υποστεί βλάβη από πέρυσι και δεν έχει δοθεί ακόμα ούτε χρηματοδότηση, ούτε έχει εγκριθεί μελέτη για την αποκατάστασή του. Και για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, η διοίκηση αναγκάστηκε και προχωρά στην προμήθεια 50 αερόθερμων. Δηλαδή, θα αντικατασταθεί το κεντρικό σύστημα κλιματισμού προσωρινά με αερόθερμα και όπως και το καλοκαίρι, επειδή δεν υπήρχε κλιματισμός, αγοράστηκαν φορητά κλιματιστικά, τα οποία όμως έχουν μόνο κρύο, οπότε τώρα το χειμώνα αναγκαστικά η διοίκηση παίρνει αερόθερμα. Μια χαρά η εικόνα που περιγράφεται, μια χαρά. Έχουμε γαστρεντερολόγο στο νοσοκομείο, όπως ήρθε ο άνθρωπος, και δεν έχει γαστροσκόπιο ή κολονοσκόπιο για να κάνει γαστροσκοπήσεις και κολονοσκοπήσεις. Εδώ και ένα χρόνο περίπου έχει έρθει ο ογκολόγος, όμως δεν υπάρχουν τα απαραίτητα μηχανήματα για να γίνονται χημειοθεραπείες, και την ίδια στιγμή και η κυβέρνηση λέει όλο προσλήψεις. Εμείς και με μια πρόσφατη έρευνα που κάναμε μέσω της επίσημης σελίδας του Υπουργείου Υγείας του BI Forms, διαπιστώσαμε ότι σε σχέση με το 2015 έχει μειωθεί ο αριθμός των μόνιμων υπαλλήλων του νοσοκομείου κατά 2, και βέβαια η μείωση σε σχέση με το 2012 είναι 130 άτομα. Μάλιστα. Είναι τεράστιος ο αριθμός, μεγάλη έλλειψη προσωπικού, και προσπαθεί η κυβέρνηση να το καλύψει αυτό με συμβασιούχους, οι οποίοι δυστυχώς οι επικουρικοί εξακολουθούν και είναι απλήρωτοι και έχουν και την αγωνία αν θα πληρωθούν μέχρι τα Χριστούγεννα. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή 13 εργαζόμενους στο νοσοκομείο που είναι απλήρωτοι από τον Οκτώβριο λόγω του προβλήματος που έχει προκύψει με το ελεκτικό συνέδριο. Αναβλήθηκε η συζήτηση στο αρμόδιο τμήμα του ελεκτικού συνεδρίου για τα εντάλματα πληρωμής των επικουρικών την προηγούμενη εβδομάδα και περιμένουμε την επόμενη Τρίτη να ξανασυζητηθεί. Αλλά η μεγάλη αγωνία που έχουν είναι τι θα λέει η απόφαση και τελικά ακόμα και αν είναι θετική απόφαση, αν θα προλάβουν αυτοί οι άνθρωποι να πληρωθούν πριν τα Χριστούγεννα, κάτι που φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο. Ούτως ή άλλως φαύλος κύκλος. Ένας φαύλος κύκλος. Που στην Κρήτη ξεπερνούν τους 70 οι επικουρικοί εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τα Χριστούγεννα και τις γιορτές, γιατί έτσι πρέπει, γιατί πρέπει η υγεία να είναι ανοιχτή πάντα και στις γιορτές και μας έχει πάντα ανάγκη ο κόσμος, θα δουλέψουν όντας απλήρωτοι για τρεις μήνες. Κύριε Μανουσάκη, σας ευχαριστώ.